μας μπορείς να γλιτώσεις. Σε γελάσανε ποντίκι, θα πληρώσεις με δόσεις. Παρεγόμα ή πνάκο, φυλακές για να σβήσεις. Και σφουγγάρι με χλωρίνη, το βεσέ να γυαλίσεις. Το κεφάλι ψηλά, το κορμί τεντωμένο. Η πατρίδα σε καλή, σε ζητά φωσιωμένο. Να έχεις κότσια γερά, να τιμάς με ανδρεία. Όπως κάναν οι προγόνοι πολεμώντας την Τρία. Θανάσης Ιουμπασίδης. Και όταν πιάσουν τα κρύα, θα σε τρέξω ποντίκι. Θα σε στείλω στα λοκ, να σε φάνει η λύκη. Αραλίκη, κομμένα τα αστεία μαζί μου. Θα βαράς προσοχή όταν ακούς τη φωνή μου. Α, πού είσαι, Κιουμπασίδη? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Και γιατί, παιδί μου, δεν θέλεις να υπηρετήσεις? Δεν μπορώ να κοιμάμαι με άλλους μαζί. Δηλαδή? Φοβάμαι. Και δεν κοιμάμαι. Την κοιλιά σου γιατί την πιάνεις, πονάς? Ναι. Δηλαδή θέλω να πάω στην τουαλέτα από το πρωί και... Και γιατί δεν πας? Γιατί ούτε στην τουαλέτα μπορώ να πάω, δεν κλειδώνει. Για να καταλάβω. Εσύ για να υπηρετήσεις, παιδί μου, θέλεις μονόκλινο με τουαλέτα? Αν γίνεται. Θα το κοιτάξουμε, κύριε Βασίλη. Θεόδωρος Φουτίδης, ε. Μάλιστα, γιατρέ. Είναι μοναχός, ε. Φαίνεται. Και πόντιος, νομίζω, ε. Πόσο καιρό είσαι μοναχός, Φουτίδη? 2 χρόνια είμαι. Εδώ γράφει 5. Πέντε. Πήγαινε, Φουτίδη, θα σε ειδοποιήσουμε. Πήγαινε. Αλέξανδρος Γαλάκης. Μην ψάχνεις για βίσμα, με γλιτώνεις το κλείσμα. Ο στρατός ψάχνει άντρες να έχουν κότσια και πείσμα. Να έχουν πόη 2 μέτρα και ποντίκια πρισμένα. Όχι άλλους γιοτάδες με τα αυτιά κρεμασμένα. Μάλιστα. Η αχρωματοψία, έτσι. Εσύ που μπερδεύεις το πράσινο με το κόκκινο. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να υπηρετήσει το παιδί. Μα είναι επικίνδυνο για το στράτευμα. Πήγαινε, παιδί μου. Θα σε ειδοποιήσουμε. Στρατιώτης, σημαίνει να σε πάντοτε βράχος. Και περήφανος κυρίως άμα είσαι και βλάχος. Να αντέχεις, να κάνεις θυσίες συνέχεια. Και να είσαι οπλισμένος με μεγάλη ανέχεια. Ναι, έλα ρε Μίτσο. Τι, σκάνδαλο με τις απαλλαγές? Είσαι σίγουρος, ρε? Καλά, κλείσε, θα σε πάρω μετά. Έχουμε πρόβλημα, κύριε. Αναψηλά φυσιολογών των υποθέσεων. Ο λοιπόν, αράξτε εδώ πουλάκια μου και μετά θα δούμε πόσο άρρωστα είστε. Η μένα μου φαίνεστε μανάρια. Πέρνα, πάτερ. Πέρνα, μη φοβάσαι. Βοηθειάς. Βρε καλώστα μου. Λοιπόν, εσύ. Hey. Θα κατουρίσεις εδώ μέσα και θα μου το γεμίσεις. Όλο. Αλλιώς θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Κατάλαβες? Θα έρθω να το πάρω σε λίγο. Εσείς, κάποιος να κατουρίσει για μένα. Γιατί έχω πάρει κάτι λεξοτανίλ και θα τα βρουν στην εξέταση. Κοιτάτε ρε, μην έρθει κανείς. Έσκαγα ο μαλάκας. Τι πάει να πει φοβούδο το σκάνδαλο, ρε μπαμπά? Δώσ' τους περισσότερα χρήματα. Θα τρελαθώ εδώ μέσα, δεν το καταλαβαίνεις. Με παίρνει συνέχεια και μπέτει τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι να της πω. Οκ, μιλάμε, ναι. Υγιάθητη! Έχω καλά νέα, πουλάκια μου. Θα υπηρετήσετε την πατρίδα χωρίς όπλο. Βοηθητική. 2-4 δηλαδή. Η ώρα που ξυρίσουν το γαμπρό. Δεν σας σώζει ούτε συνταγή από τον γιατρό. Δεν έχεις περιθώριο να κάνεις τώρα πίσω. Προσοχή στο εκνώσιμο πάνω από το γύσο. Τιμή σου, ποντίκι κουνήσου. Με τάρος οπλίσου και στο χακιντή σου. Μαζί σου και την σκολητή σου. Φωνάξε δυνατά για να ακούω τη φωνή σου. Ακόμα δεν τυθήκατε, ρε! Τι στο διάολο κάνετε τόση ώρα? Έξω για εκπαίδευση, μη σας τσακίσω! Φίνα, επαρή ύστερα! Η φθητενή, ρε!
Ρε καλώστα! Κλείνατ επαρίστερα! Κλείνατ επί δέξια! Ιμπρός, μάρς! Εν, δυο, για Γιαλιανοκλάδιο Λευθεία! Εγώ πάντως δεν τα παρατάω. Θα την πάρω την απαλλαγή. Πώς, μετά το σκάνδαλο, δεν δίνουν ούτε στο Θεό. Ρε Θεό, δεν το πιστεύω, ρε. Εσύ εδώ. Γεια σου, παιδιά. Φιλαράκι από το μοναστήρι. Ποιο μοναστήρι. Ρε Θεό, πριν από δύο μήνες μου πέταξε τρία γκολάκια και τώρα κάνεις ό,τι δεν ξέρεις. Τι γκολ, άνθρωπο, μοναχός είναι. Σε μοναστήρι μοναχός. Ποιος, ρε. Ο Φουτίδης ο Πόντιος. Ο Φουτίδης ο Πόντιος είναι ο Θεός της Β' Εθνικής. Θεό, εμείς θα τα πούμε όταν είσαι μοναχός. Έχω ένα ξαδελφάκι με το ίδιο όνομα και επίθετο σε μοναστήρι. Είχα και έναν δικηγόρο με κονέ στην επιτροπή. Εδώ κάτουν και 5 χιλιάρικα. Κάτσε ρε μαλάκα. Συγγνώμη για το μαλάκας, αλλά αφού δεν είσαι παπάς, μπορούμε να σε λέμε. Δηλαδή, είσαι αλήθεια ποδοσφαιριστής. Και έδωσες και 5 χιλιάρικα. Ναι. Είσαι και πολύ μαλάκας. Τουλάχιστον εμείς πήγαμε τσάμπα. Ακόμα δεν τελειώσες το φαγητό σας, ρε. Τι νοία έχετε. Προς, έξω. Το καθήκον περιμένει. Λοιπόν, θέλω να μπαίνω μέσα και να μυρίζει σαν την πρώτη μέρα της άνοιξης που λέγει και η διαφήμιση. Κατάλαβες? Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε στραβάδι? Μάλιστα, κύριε Λοχεία. Έτσι, μπράβο. Εγώ για σένα το κάνω. Για να τη συνηθείς και να μπορείς να τα κάνεις άνετα μετά. Νυχτάσαι, κύριε. Είσαι εσύ με την αχρωματοψία. Μάλιστα. Τότε πρόσεχε μην μπυρδέψει το πράσινο απολυπαντικό με το κόκκινο και γίνει καμιά έκρηξη. Τι είπαμε, έχει σπουδάσει εσύ, ρε. Υπολογιστές, κύριε Λοχεία. Υπολογιστές, μάλιστα. Από Windows, ξέρεις. Ξέρω, κύριε Λοχεία. Αν δεν ξέρεις, τώρα θα μάθεις. Τα βλέπεις αυτά. Τα θέλω αόρατα. Ωπα, εδώ άσταθα. Παρακάτω δεν ξέρω. Να βγω τώρα έξω. Κάτσε εκεί και ψέλνε. Είναι σαν να ακούω εκκλησία. Να θεμάσαι. Θεός είναι μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Ο Θεός είναι μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις ζουν καντήλι, ζήτω λένε ένας είναι ο Θεός. Η Παναία μου, μάγειρας είσαι η ράπε. Αφού δεν μπορείς να κοιμηθείς με τσάλους, θα συνεχίσεις όλο το βράδυ θαλαμοφύλακας. Δεν έχεις παράπονο. Άιντε, καλές βάρδιες. Άντρες! Πρόσχη! Θέσεις για κάμψεις λάβατε! Άρξαστε! Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, στρουφίμια είστε! Πέντε, έξι, νιάτα είναι αυτά ρε! Εφτά, οχτώ, ζωντόβολα, εννιά, δέκα, πρόσχη! Του Μπασίδη. Σήκω πάνω γρήγορα.
Τι έγινε, Κυμπασίδη? Εσύ δεν μπορείς να κοιμηθείς με Τσάλες και τώρα κοιμάσαι μόλο το λόχο. Είσαι κουρασμένος, παιδί μου, Κυμπασίδη. Μάλιστα, κύριε Λοχεία. Μάλιστα. Τότε σε βγάζω ηλεύθερο γυμναστικής. Άιντε να ξεκουραστείς. Στις καλλιόπες! Γρήγορα, ρε! Με ζητήσατε, κύριε διοικητά. Το πρωί λάβαμε σήμα από τον αντισυνταγματάρχη Θεοφύλλο. Ετοιμάζει μια μεγάλη άσκηση στο νησί και χρειάζονται βοηθητικούς. Στείλτε ό,τι γιοτάδες έχουμε. Μα έχουμε ήδη ετοιμάσει τα φύλλα πορείας τους, κύριε διοικητά. Έχουν πέσει και τηλέφωνα. Πώς να τα αλλάξουμε? Δεν με ενδιαφέρει. Να τα αλλάξετε. Μάλιστα. Διαταγάς. Να δω τώρα που θα μας στείλουν. Εσύ τι φοβάσαι, ρε? Καντιλανάφτης ο Λυκάβητό θα σκάνει ο μπαμπάς. Αυτά που κάνει ο πατέρας μου. Να αρκαλιευτείς τον Εύρο με βλέπω. Θα μου λείψετε, ρε, του Μάρια. Αλλά έτσι είναι εδώ. Εμείς σας φτιάχνουμε, άλλοι σας χαίρονται μετά. Όχι, μαμά. Δεν θέλω να του μιλήσω. Έχω στραβώσει, το καταλαβαίνεις. Να παραδεχτεί πως απέτυχε. Πως δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με τα λεφτά του. Όταν τις βλέπεις έτσι ακάθονται, τι σκέφτεσαι? Πως έχω πολύ καιρό να σκοράρω, Θανασάκη. Και είναι κακό για ένα σεντερφόρ, ε. Λες το νησί να μπει κανένα γκολάκι. Και γιατί να περιμένουμε το νησί, ρε, για να βάλουμε γκολ. Έλα, ρε. Έλα μαζί μου να δεις τι θα πει Ποντιακό Καμάκι, ρε. Hi, girls. Where are you coming from? Where are you coming from? Μαρούση. You know Μαρούση. Ελληνίδες. Ρόμπα γίναμε. Καλά σοβαρολογείτε. Πού βρισκόμαστε, στο 60? Ας τους, ρε Ελένη, μην αρχίζεις πάλι. Όχι, ρε Μαρία, δεν τους αφήνω. Δεν μπορούν να μας λένε τέτοιες βλακίες και να νομίζουμε ότι θα τους κάτσουμε κιόλας. Νομίζαμε ότι είστε τουρίστρες. Άρα τι, ηλίθιες? Ηρέμησε, ρε Ελένη. Στο κάτω-κάτω δεν έκαναν τίποτα κακό τα παιδιά. Απλώς τους άρεσες. Και οι δυο μας αρέσατε. Τουλάχιστον γίνεται λίγο πιο μοντέρνη. Ούτε στη μάνα μας δεν κάναν τέτοιο καμάκι. Άσε τη μάνα μας τώρα. Αδερφές είστε? Εμείς ναι. Εσείς? Τι εμείς? Και εσείς αδερφές? Θεό. Χάλια αγώνας. Φάγαμε δύο κολλάκια, μη φάμε και τρίτο. Καλέ που πάτε. Δεν θα μας γνωρίσετε και το φίλο σας που μιλάει στο τηλέφωνο? Το τρίτο. Μόλις το φάγαμε. What is wrong? Sorry. My wrong. It is okay. Πάμε από δυτήρια, Θεό. Κόκκινη κάρτα πήρες. Ναι, ρε παιδί μου. Δύο μέρες άδεια είναι. Έπρεπε να πάω να δω και τους γονείς μου. Δεν προλάβαινα να έρθω στη Μυγονό. Φτάνουμε, ρε, ξύπνα. Αν μου χαλάσετε το κινητό θα σας πηδήξω, ε. Προσοχή παρακαλώ. Επιβάτες με προορισμό την Ελληνόνησο να ετοιμάζονται για αποβίβαση. Καλά. Είστε σίγουροι ότι πάμε σωστά? Βρε καλώς τους. Φύλλα πορείας. Ε,
Ο στριφτός να πάει τα παιδιά στον καμένο. Τα λουκάνικα γη. Γεια σας, ψάρακες. Από εδώ πάμε. Για λύκους δεν σας κόβω, μάλλον για λαγούς σας φέρανε. Κανα καλό τσιγαράκι παίζει. Μπα, δεν καπνίζουμε. Προχώρα, Αλέξανδρε. Κατάλαβα το κολέγιο κι εσείς. Στρατιώτης πεζικού Θοδωρ... Φύλλα πορείας, παρακαλώ. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, εδώ δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο στρατόπεδο. Εδώ είμαστε μονάδα καταδρομών, σε φάση προετοιμασίας άσκησης. Τα δικά σας καθήκοντα είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης τους καταδρομείς για την προετοιμασία τους. Πηγαίνετε τώρα. Πηγαίνετε, είπα! Τι ακριβώς είστε? Τι ακριβώς είστε, ρε! Στρατιώτης πεζικού, Άλκης Κουμεντάκης, διατάξτε! Τραβάρια! Σκύψτε και πάτε 20 όπως είστε! Μικά, μην τους υποτιμάς. Κομμάτως θα γίνουν τα παιδιά. Δώσε και 30 να γουστάρουνε. Δεν ακούτε, ρε! 30 είπε, πες! Πέστε, ρε, 30 σου λέει! Έλα! Τρία! Τρία! Αυτός είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός! Για συνέχεια, αγοράκι μου. Τώρα να σε δω. Μίχας! Διατάξτε την ελοχία! Όρος Φιλιππινέζες είναι υποτιμητικός και ξεπερασμένος. Να μην τον ξανακούσουν. Μάλιστα και ελοχία! Δεν θέλουμε να μας πάθουν τα παιδιά εδώ τίποτα κακό, ε! Μάλιστα και ελοχία! Εξάλλου! Ποιος ξέρει τι προβλήματα υγείας έχουν και βγήκαν γιο τα τέσσερα. Εδώ είστε. Έλα, σβέλτα. Μαυρέας, ακόμα να στεριώσεις τη σκηνή. Τόσο άχρηστος είσαι. Την παλεύω, κύριε Λοχία. Έλα, έρθαν κι άλλοι σαν και εσένα. Θα είστε 5 γιοτάδες. Καλή συνεργασία. Κοίτα το μαλάκα. Εγώ κάτι τέτοιο σαν και αυτόν, τους έχω πελάτες και τους τα παίρνω. Μίλτος Μαυρέας. Από ό,τι βλέπω, θα είμαστε 5 οι λαγοί, ε! Είμαστε όλοι εμείς! Είμαστε όλοι εμείς! Έλληνες καταδρομής! Έλληνες καταδρομής! Γιοτάδες, ε! Λοιπόν, στις ασκήσεις δεν υπάρχουν διακρίσεις. Όλοι οι φαντάροι είναι ίδιοι. Αυτό εδώ είναι έθιμο της μονάδας. Θέλω να παίρνετε τους γονείς από σταθερό. Δεν θέλω να βλέπω κινητά στο στρατόπεδο. Συμφωνεί. Γιάντε. Με ζητήσατε, κύριε διοικητά. Έχουμε εξελίξεις. Πού είναι αυτό? Πού αλλού, στο βόρειο φυλάκιο. Λοχαγία, είμαστε 4-3. Ο Μάρ είναι μία κίνηση μπροστά.
Μόνο που το φαντάζομαι να χαμογελάει, τρελαίνομαι. Πάει πολύ καιρό αυτή η ιστορία μεταξύ σας, ε. Απ' την Νάπολη. Άρχισε σε μια άσκηση του ΝΑΤΟ. Στην αρχή ήταν ένα απλό παιχνίδι στρατέγκο, μετά άρχισε να γίνεται πιο δύσκολο. Πιο αληθινό. Ξέρεις τι θέλω. Θέλω να γίνει κάτι. Και να μην πιστεύει στα μάτια του. Αυτό θέλω. Μην ανησυχείτε, κύριε διοικητά. Έχουμε στα χέρια μας τους πλέον άξιους άντρες. Ωραία. Ετοίμασέ τους. Αμέσως, κύριε διοικητά. Πού είσαι? Ήρθαν οι κόρες μου. Κανόνισε κανένα βράδυ να έρθει για φαγητό. Δηλαδή αυτό είναι ένα κανονικό κομπιούτερ. Ναι, ρε. Λαμβάνει, στέλνει email. Κανονικά. Δεν είναι λίγο μεγάλο? Γεια σας, ρε μάγκες. Γεια σου, μεγάλε. Τι κάνεις? Δεν την παλεύω, αλλά τι να κάνουμε. Εντολή του λοχαγού να πάτε, λέει, τα ψώνια στο σπίτι του διοικητή. Να, εδώ έχω τη διεύθυνση. Μέχρι τώρα ποιος τα πήγαινε? Εσύ ποιος λες? Θα μας δώσουν αυτοκίνητο? Φυσικά, ρε. Λιμουζίνα. Και οδηγώ. Μάγκες, τι έγινε, ρε. Επικίνδυνη αποστολή. Κάτι ακούω, ρε. Ναι, ρε. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό, ρε, μαλάκα? Τι είναι αυτό, ρε, Φόντι, άνθρωπος είναι. Έλα, κοίτσα να με πάρεις την πλάτη σου να βοηθήσουμε. Πάμε. Hello. Hello. Please help me. Yes, yes, help. Μη χτυπώ. Γρήγορα, ρε. Σκάσε, ρε, είναι και καλό. Okay. Yes, come, come. I come. Σιλένα, δεις τι σου φέρνω. Πέσε. Ένα θέμα. Thank you very much. Merci beaucoup. Ουλαλά. Toi, from the boat, you were on me. Yes, I am. Where are you coming from? From France. From France? Oui. Why you are here? For the extreme sports. This island is very famous for the extreme sports. Τι γίνεται, ρε μαλάκα, βρέχει γκόμενες στο νησί. Δεν θες να πέσουν κι άλλες να μαζέψω για το μαγαζί? Σκάσε, ρε. Toi, commando. Of course, commando. Of course. Je m'appelle Nora. Mi Theo. My friend Miltos. Hello, Miltos. Έχουμε πολύ ακόμα. Έλα, ρε, ψηλε, πάμε να τελειώνουμε, μωρέ. Αυτό ήταν το κοντά. Το μακριά πώς θα ήταν, δηλαδή? Ω, κατάλαβα. Όχι, αυτό, όχι αυτό. Έχω ένα βάρος, μου λείπει θάρρος. Είμαι γιοτάς, βοηθητικός, είμαι φατάρος. Κάνω αγκαρία στα μαγειρία. Πέφτω απ' τα σύννεφα επάνω στη Μαρία. Έχω ένα χρέος και νιώθω δέος. Όταν ανοίξει η πόρτα γίνομαι μοιραίος. Όταν η τύχη σου ξυπνήσει και σε θέλει, σου ρίχνει ο έρωτας με τόξολα τα βέλη. Εσείς? Το σπίτι του αντισταγματάρχη Θεοφύλου? Ναι, φέρατε τα ψώνια, ε. Περάστε. Ελένη, έλα να βοηθήσεις. Ήρθαν τα ψώνια. Περάστε. Άστα. Ελάτε στην κουζίνα. Αφήστε τα εδώ. Ευχαριστούμε. Στην υγεία σας. Τι φωνάζεις, ρε Μαρία, δεν μπορείς να τα βάλεις μόνη σου μέσα στο ψυγείο? Όπα, τα καμάκια από το πλοίο. Όχι καμάκια. Καλημέρα, Αλέξανδρος. Ελένη, με την αδερφή μου γνωριστήκατε. Μαρία. Θανάσης. Καταδρομής κι εσείς? Καταϊδρομής εμείς. Έχετε ξανάρθει στο νησί? Μπα, όχι, δεν έχει τύχει. Ωραία. Ευκαιρία να το γνωρίσουμε μαζί. Ελένη, τι είναι αυτά που λες?
Δώσε μου το τηλέφωνο σου να σε πάρω. Έπεσε ο στράβακας, χτύπησε. Κάνετε ρε, τρελαθήκατε. Δεν χάσει έριξε το παιδί. Πού βρίσκεται την πλάκα σε αυτά που κάνατε. Αν δεν σου άρεσε αυτή η πλάκα, θα κάνουμε μία άλλη τότε που είναι καλύτερη. Μπες μέσα στο φορέα μου. Κόψε τις μαλακίες, ρε. Τι είπες, ρε, κολόψαρο. Μπες μέσα, σου λέω τώρα. Ρε, αφήστε με, ρε. Ρε, κάνε καλά. Δεν μένω μέσα. Ρε, κάτε μέσα. Ανοίξτε μου, ρε. Βάλε ένα κέρμα, ρε. Στράβακα, ξέρεις τι είσαι, ρε. Jukebox είσαι, ρε. Για τραγούδα τώρα. Τραγουδάω, ρε, άνοιξε μου. Τραγούδα, τραγούδα, μη σε σκίσω, τραγούδα. Άνοιξε μου, ρε, άνοιξε μου. Τραγούδα, ρε, μαρακισμένος, τύπα. Τραγούδα, ρε, παιδιά, μια στιγμή. Εγώ πάντα ήθελα να γίνω jukebox. Αλήθεια λέω. Ρε, δώσε, ρε. Δύο σεξ, έλα. Από μικρός, τι θα γίνεις μικρό, όταν μεγαλώσεις, jukebox, έλεγα. Ψηλέριξε κέρμα. Τίπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα παλέψω. Κι αν νικήσεις, κι άμα χάσω, μη φοβάσαι, θα το ξεπεράσω. Τίπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα παλέψω. Απαγορεύεται η φύλαξη υποδημάτων στους φοριαμούς. 5 μέρες φυλακή αυστηρά. Έλα, πάμε! Πάμε! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα, ποντικιά! Έλα! Παίρνεστε! Έτσι! Έλα, μην κοιμάστε! Μην κοιμάστε! Το ίδιο! Πιο δυνατά, ποντίκι! Πιο δυνατά! Δεν χορεύουμε! Δεν χορεύουμε! Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Πρέπει να την παίρνεις την πλάκα την όλη φάση. Αλλιώς δεν τη βγάζεις καθαρή. Φιλόσοφος. Τι πράγμα. Με τι ασχολείσαι. Α, έχω ένα μπαράκι με γυναίκες, κονσομασιών και έτσι. Σωστός. Μαλάκας. Χρωστάω πολλά λεφτά και πρέπει να δουλεύω τώρα. Αλλά αφού δεν την πήρα την απαλλαγή, το βλέπω να φουντάρει το μαγαζάκι. Γάματα. Εσύ. Εγώ υπολογιστές έχω σπουδάσει. Έκανα και μεταπτυχιακά στο Λονδίνο. Δεν έπρεπε να είχα επιστρέψει. Είχα πρόβλημα με το στρατό. Τι πρόβλημα? Ιδεολογικό. Δηλαδή, τι ιδεολογικό? Πού να σου εξηγώ. Άστο καλύτερα. Όπως θες. Έλα εκεί, πολύ πιπάμε! Έχω καμιά ταμπέλα που γράφει τη Μάρε Θεό. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ήρθαν σε μένα και το έκαναν αυτό. Και όχι σε σένα. Ή στους άλλους. Γιατί ρε, αυτό που έκανα στον Άλκη μικρότερο είναι. Κομπλεξική μαλάκες είναι ρε, μην ασχολείσαι. Καλύτερος από όλους είναι ο Μίλτος. Θες τραγούδι, τραγούδι θα λέω σε. Ό,τι γουστάρουμε. Ρε εσύ, αν αντιστέκεσαι τους αρέσει και μετά γαμούνες. Μερικές φορές γαμώ το, θα ήθελα να ήμουν έτσι. Πώς έτσι? Μαλάκας, σαν κι αυτούς. Κουβεντούλα, ρε τελειώνετε ρε, γιατί δεν έχουν να φάνε, θα φάνε εμάς. Εντάξει ρε μπαμπά, ναι. Καταλαβαίνω. Έγινε. Έλα, γεια. Πατέρα σου ήτανε. Πιονάκι του με θέλει ρε φίλε. Με έχει πρίξει. Ό,τι κάνω για σένα το κάνω. Μια ζωή προσπαθούσα να ικανοποιήσω αυτόν. Αυτόν. Και την κοπελιά σου. Άλλη κι αυτή. Τα έχω πάρει με όλους. Όχι και με όλους. Ωραία. Εγώ περίμενα τηλεφώνημά σου και εσύ με γράφεις. Δεν είναι έτσι. Σκαστή είμαστε και θέλουμε να πιούμε ένα ποτάκι στα γρήγορα. Και θα σας καθυστερήσουμε πολύ αν πιούμε ένα ποτό μαζί. Ελένη, μη γίνεσαι φορτική. Τα παιδιά μπορεί να έχουν άλλα σχέδια. Τι σχέδια? Όχι, όχι βέβαια. Καθίστε. Καθίστε. Λοιπόν,
Πώς ήταν η μέρα σας? Μια χαρά. Οπα. Μια χαρά. Τι βλέπουμε εδώ, χτυπήσαμε λαβράκια. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, γι' αυτό πρόσεχε. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα προσέξω εγώ. Ρε Σιμίχα, κρίμα δεν είναι τόσο ωραία κορίτσια να βγαίνουν με φλούφλιδες. Ε, ναι, πολύ κρίμα. Αν θέλετε να γνωρίσετε αληθινούς άντρες που δεν μας άνε. Εδώ είμαστε. Το στρατόπεδο κι εσείς, α. Δεν πιστεύω να κάνεις καμία βλακεία. Το διοικητή Θεοφίλου, παρακαλώ. Η κόρη του. Καλώς. Πείτε του να με πάρει τηλέφωνο, γιατί δύο φαντάρι του μας παρενοχλούν. Στόπα, να προσέχεις. Σας παρακαλούμε, Δεσποινής, δεν ξέραμε. Τι έγινε? Νόμιζα πως δεν μασάς. Μια πλάκα κάναμε στα παιδιά, εμείς δεν... Καλά, ηρέμησε. Κι εγώ πλάκα έκανα, δεν πήρα τον μπαμπά τηλέφωνο. Γιατί φεύγουμε? Θα ξανάρθουμε. Αν πούνε κάτι και το μάθει ο μπαμπάς. Ηρέμησε, ρε Μαρία, με τις φοβίες σου. Λοιπόν, πάμε κάπου πιο ήσυχα. Έχω μια υπόνοια, γαμότο. Ούτε απόψε θα γίνει κάτι. Να είχα λίγο θάρρος περισσότερο. Για να έχω μείνει μόνο στα προκαταρτικά. Μ' αρέσει και η Σαφώ. Λες να μην μ' αρέσουν οι άντρες. Συγγνώμη, δεν... Όχι, όχι, τι είδες. Συγχωρείς, δεν ήθελα, ξέρεις. Μήπως παραφέρθηκα. Όχι καθόλου. Εσύ πρέπει να είσαι πολύ τολμηρός, ε. Ναι. Ναι, ναι, είμαι πολύ τολμηρός. Δηλαδή πρέπει να είμαι. Αλλά μάλλον δεν είμαι. Δεν είναι εύκολο να ξεπερνάς τους φόβους σου. Αλλά ξέρεις τι ωραία νιώθω εγώ τώρα μετά το... Αν νιώθεις τόσο ωραία, μήπως να το ξανά... Κάνω. Ναι, ναι, αυτό θα κάνω. Βιάζεσαι. Όταν μου αρέσει κάτι πολύ, μωράκι μου, βιάζομαι. Αυτά λες και στην κοπέλα σου στην Αθήνα. Πρόσεξε, τρελή, θα μου σκίσει τη στολή και θα φάω φυλακή. Πού πήγα και έπλεξα. Βιβλιογκράκ, μιλήτε. Για να θεμάμαι, ντέπαθα. Πάντα η Γαλλία είχε μια συμπάθεια στην Ελλάδα. Με ζητήσατε, κύριε διοικητά. Σας ζήτησα. Ο Ομάρ ξεκίνησε ασύμμετρο πόλεμο. Ασύμμετρο. Ο υπολογιστής μου βγάζει κινέζικα. Μόνο πρόκειται για email με τουρκικό ιό. Τι εννοείται, κύριε διοικητά? Εννοώ πως μπορεί να μας παρακολουθούν, αυτό εννοώ. Σε παρακαλώ, βρες μου κάποιον που να ξέρει από υπολογιστές. Τώρα! Μάλιστα, κύριε διοικητά. Υπάρχει όντως ιός, κύριε διοικητά. Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση? Μπορούμε να τον απομονώσουμε. Μπορεί όμως να χάσουμε και κάποια αρχεία. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δεν κατάλαβες. Είπα δεν θα χάσουμε τίποτα. Αν τα αρχεία πέσουν στα χέρια του εχθρού, χαθήκαμε. Θα προσπαθήσω. Έτσι, μπράβο. Επιστρέφω. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Αυτό είναι το νησί. Ρε, αφήνε του και κομμάτους εδώ. Και αυτή είναι δική μας απέναντι στην Τουρκία.
Πώς πάμε, παιδί μου? Όλα έτοιμα, κύριε διοικητά. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Μπράβο. Μπράβο. Ρε ψηλέ, πόσα νούμερα μεγαλύτερα είναι αυτό που φοράς, ρε. Δεν φταίει το κράνος, ρε. Ο Θανασάκης μάζεψε. Επειδή το ρούφαγε όλο το βράδυ η κόρη του διοικητή. Κοίτα ποιος μιλάει, που πετάγεται στον ύπνο του και φωνάζει «Ουι Παναία μνόμο, πλείς νομό». Ρε όλες το παίζετε μιξοπαρφένες και όλες χώνετε. Εξεπ του μη. Και του μη. Αλλά πού θα πάει, κοντά είμαι. Εσύ τι έχεις πάθει, ρε. Από χθες έτσι. Έγινε κάτι. Δεν πάτε καλά εσείς. Μας έχουν μπουζουριάσει εδώ μέσα, δεν ξέρουμε πού πάμε και δεν ανησυχεί κανένα σας. Ρε καλό στα λαγουδάκια που τα πάνε βολτίτσα. Ταξίδια να ψυχείς χωρίς καμία βαλίτσα. Ντυμένα με στολή στο χρώμα του σίκου. Πάνε συστημένα για το στόμα του λύκου. Άντρες! Σύνταξης! Προσχέ! Η αποστολή σας είναι να κρυφτείτε όσο καλύτερα γίνεται μέσα στο δάσος, έτσι ώστε να σταθεί αδύνατος στους άντρες μου να σας εντοπίσουν. Αυτοί θα φύγουν σε μισή ώρα. Αν σας βρουν στο επόμενο διάστημα των 4 ωρών, θα φάτε 5 μέρες φυλακή. Αν δεν σας βρουν, τη φυλακή θα τη φάνε αυτοί. Καταλάβατε! Παπαδάτος! Τα όπλα, γρήγορα! Γρήγορα! Φοβάστε, ρε. Δεν έχουν σφαίρες. Απλά θα τα κουβαλάτε για να είναι πιο πραγματικές συνθήκες. Και για να ξεχωρίσετε από τους υπόλοιπους, εσείς οι πέντε θα φοράτε στα κράνη σας αυτά. Έτσι. Εδώ. Τιμαστείτε. Ανάπαυσης! Να προσέχεις, φιλέ. Μπορεί να κάνω κανένα λάθος και να το γεμίσω με αληθινές σφαίρες. Γιατί όταν βλέπω Τούρκο, κάτι παθαίνω. Ξέρω. Βγαίνει μπουμπουλίνα που κρύβεις μέσα σου. Θα πεθάνεις, κολόπεδο. Έλα, έλα, πάμε, πάμε. Για μια στιγμή. Μια στιγμή. Για πάρετε αυτά εδώ. Αυτό είναι ειδικό φούμο για να μην σας ξεχωρίζει ο εχθρός μέσα στο δάσος. Σας θέλω αληθινούς καταδρομές! Καταλάβατε! Έτσι σας θέλω! Τι σε νοιάζει, ρε. Αφού πια να πάμε, θα μας βρουν. Να κάτσουμε εδώ και να τους περιμένουμε τότε. Μην τα κουράζουμε τα παιδιά. Ναι, ρε, αυτό σας πείραξε. Που γίναμε σαν καρνάβαλοι, δεν σας ένιαξε. Ρε, άντε ξεκολλάτε, ρε. Ρε, εσείς, έχω ιδέα. Είχα δει σε μια ταινία ένα κόλπο που έκαναν κάτι μάγκες στο δάσος. Τι κόλπο? Προσέξτε, θα τους παραπλανήσουμε. Θα στείλουμε το Θόδωρο που είναι αθληταράς να τρέξει από εδώ, να αφήσει ίχνη και εμείς θα πάμε από την άλλη χαλαρά. Καλό! Ωπα! Ρε μεγάλε, πού τα μάθες όλα αυτά? Είναι ίδιο με το βίντεο game που παίζω, ρε. Ποιος τα αλώνε στο Ράμπο? Θανάση Κουμπασίδης, ρε. Στο Ατρόμητος γιοτάς. Ουσέ, ρε πατέρα, να με δεις. Κρίμα, ρε, να μην έχουμε μια φωτογραφική της να με βγάλετε. Θα την έβαζε κορνίζα στο σουβρατζίδικο, θα την έβαζε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τσακ! Πού το έχεις κρυμμένο, ρε?
Προχωράτε ρε ψόλια. Κάτι ακούω. Κρυφτείτε γρήγορα ρε. Αναθέμα σας αφορισμένη. Ξέγκατε την ψήμ γαμότ. Τι ακριβώς ψάχνουμε ρε παιδιά? Έχω αρχίσει και κουράζομαι. Τι ψάχνουμε ρε Θανασάκη? Ένα μέρος να κρυφτούμε ψάχνουμε. Ελάτε πάμε, έλα. Τατσούνι! Κοίτα! Πέρασαν από εδώ, πρέπει να είναι κοντά! Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο τα γόρια! Μπράβο! Τι γνιλάτε στον απάτσι, ήσουνε! Πάμε, ελάτε! Ρε παιδιά, μια στιγμούλα! Θέλω να κατουρίσω! Καλά ρε τώρα, σε έπιασε ρε ψηλέ! Θα γίνουμε μουσκίδι ρε! Άιντε! Τελειώνει να φύγουμε! Όχι ρε! Δεν είναι δυνατόν! Ελάτε γρήγορα παιδιά! Τι έπαθε πάλι! Τι έγινε ρε! Δεν τη βρίσκεις και θες βοήθεια! Ελάτε ρε που σας λέω! Γαμάτο! Κατούρισες τουλάχιστον! Πού? Να κατουρίσω μέσα? Τι! Πού στρε! Έξω βρέχει ρε, δεν μπορώ! Καλύτερα ρε! Θα στην πλύνει! Θα την έχει και έτοιμη! Ψηλέ αργείς! Έχεις μήνυμα από τη Μαρία! Θα της απαντήσω εγώ ότι τα χεράκια σου είναι απασχολημένα! Όχι ρε γαμώτο, τα κολόπεδα μας κορόιδεψαν. Πήγαν από το άλλο μονοπάτι. Πόση ώρα έχουμε? Άστο ρε Μίχα, άστο, άστο. Έχουμε ακόμα μια ώρα, πάμε, ελάτε. Παιδιά, μείναν μόνο 40 λεπτά. 40 λεπτά, δεν τη βγάζω χωρίς νερό. Χαλάρωσε ρε εσύ, σε λίγο θα κατέβουμε. Καλά, γιατί δεν μας είπα να βάλουμε λίγο νερό στα παγούρια μας? Γιατί ό,τι έχουμε πάνω μας είναι διακοσμητικό. Γι' αυτό, όπως και εμείς. Ρε εσύ, όταν μου είπες πως δεν γουστάρεις στο στρατό για ιδεολογικούς λόγους, τι εννοούσες? Άσ' τώρα, Μίλτο, τώρα, τι ψάχνεις? Κάτσε ρε φίλε, τι είμαστε εμείς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, βλάκες? Μπορεί να μην σπουδάσαμε όπως εσύ, αλλά πέντε πράγματα τα ξέρουμε. Την εξουσία τους δεν γουστάρω, ρε φίλε. Που σε βάζουν να κάνεις πράγματα χωρίς λόγο και αιτία. Και τι θες να γίνει, ρε Άλκη? Να καταργηθεί ο στρατός, να μην υπάρχει? Να υπάρχει, ρε φίλε. Αλλά με αυτούς που το γουστάρουν, όχι με μένα. Εγώ τους είμαι άχρηστος. Όχι και άχρηστος, ρε. Για λαγός καλός είσαι. Δεν αντέχω. Έχω κορακιάσει και έξω ρίχνει τόσο νερό. Αυτό είναι, ρε μαλάκες. Πώς δεν το σκέφτηκα τόση ώρα? Επαλαλέ, θα βρέξει το σόβρακο, ρε. Πού πας? Ρε, θα τρώει η αρκούδα το καϊπανά, σε έφτελε. Γύρνε πίσω, ρε. Πού να πήγα τα μαλακισμένα? Ξέρω εγώ πού να ξέρω. Αλλά αποκλείται να είναι τόση ώρα στη βροχή. Κάπου έχουν βρει αυτοί ένα μέρος και είναι προφυλαγμένοι. Εδώ θα φεύγουν πάλι στο παλιό τόλ. Ποιο παλιό τόλ, Μίχα, μίλησέ μου. Αυτό εδώ στο χάζι, να. Καλά βρε ηλίθιε. Έχεις βρει το τόλ στο χάρτη και τόση ώρα δεν μου λες τίποτα. Γιατί με ρώτησε αν υπάρχει τόλ. Τι φωνάζεις? Πω, άντρες, ψάχνουμε για τόλ. Thank you.
γαμώ το! Γρήγορα! Μίχα! Ξανακοίτα το χάρτη και βρες το τόν! Δεν μπορεί να εξαφανίστηκε! Εδώ! Από εδώ το βρήκα! Γαμώ το κερατό μου, γαμώ! Αυτό το βαγόνι είναι σταδιωτικό. Άρα αυτή ήταν εδώ. Κατσούνι παραδέχεσαι, εγώ τους βρήκα. Τα ηλίθια το ξέχασαν. Λίγο ζεστό είναι, αλλά καλό. Τα κολόπεδα! Κατούρισαν στο παγούρι επίτηδες! Πάμε, πάμε, θα τους προλάβουμε! Πάμε! Ωπα! Μαγκές, μέχρι εδώ ήτανε. Είναι απότομος ο βράχος, ρε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να τον κατέβουμε. Αλέξανδρε, πήγε να δεις αν έρχονται. Εγώ δεν έρχομαι, ρε. Έχω πρόβλημα με τα ύψη. Μου αρχίζεις μαλακίες τώρα. 15 λεπτά μείνανε και θα τους αφήσουμε να μας καρδίσουνε. Ας βρουν εμένα, ρε παιδιά. Φύγετε εσείς. Φοβάμαι, ρε, εντώνα αυτό. Ρε, τι να βρουνε, θα πάμε φυλακή όλοι. Ποιος τυχαίς την πόρε τη φυλακή. Τώρα πάμε για την νίκη. Οπα, ο ιδεολόγος θέλει και την νίκη. Παιδιά, έρχονται. Ανεβαίνουν το λόφο. Δεν θα το κατέβουμε. Θα κρυφτούμε στα βράχια. Απλά μην κοιτάζεις κάτω. Όχι, ρε παιδιά. Δεν μπορώ, ρε. Δεν είναι δυνατόν. Ούτε εδώ είναι, θα τρελαθώ, γάμο! Κατσουνί! Μάλλον κατέβηκαν τα βράχια. Εξήγησέ μου, είσαι ηλίθιος. Αν κατέβεις αυτά τα βράχια χωρίς εξοπλισμό, πέθανες. Εδώ εμείς δυσκολευόμαστε που έχουμε εκπαιδευτεί και θα μπορέσουν τώρα αυτοί που χέσες! Και τότε μου πήρανε, Κατσουνί. Ξέρω εγώ. Μάλλον την ώρα που μπήκαμε στο τόλ, ξεκίνησαν προς τα πίσω. Πάμε, πάμε, θα τα σκίσω. Πάμε να φύγουμε, έλα! Έλα! Ρε μαλάκες! Άκουσα και τίποτα. Θα σκοτωθούμε, ρε. Να ξανανεβούμε το βράχο, ξέχνα το. Πιο εύκολο πλέον είναι το κατέβασμα. Πάμε. Τι το θέλω, ρε γαμώτο. Θα πέσω και θα σκοτωθώ. Έλα, ρε Μπέτη. Δεν μπορώ τώρα. Πού είμαι, τι να σου εξηγώ. Ρε Αλέξανδρε, θα πηδήξεις, θα τελειώνουμε. Ναι, ρε Μπέτη, πηδάω. Άντε πηδήξεις κι εσύ, να τελειώνουμε. Παιδιά, άλλο και πορώ, ρε. Ζαλίουμε. Τι πες, ρε. Φοβάμαι, ρε. Οι πόντι, ρε, δεν φοβούνται. Τραγουδάνε, τραγούδα μας. Τι τραγούδι λέει ο μαλάκας, ρε. Ότι σου έρχεται, ρε, τραγούδα. Ανάγια. Αι, τέντζε παραπέτανε. Αι, τέντζε παραπέτανε. Ψήλα σα έπουρανε ο Ιαμάν, αμάν, ο Ιαμάν, αμάν. Ψήλα σα έπουρανε ο Ιαμάν, αμάν, ο Ιαμάν, αμάν. Εκράτνε και σα καρτσά του, εκράτνε και σα καρτσά του. Πάλι καρύ βραχιόνα, ουια μαν, αμάν, ουια μαν, αμάν. Μαλάκα! Χάσαμε! Γάμω την ξεφτύλα μου! Θα τα τελειώσω, ε! Θα τους βγάλω τα ντερά και θα τους τα δώσω να τα φάνε. Κοκορέτσι! Πάμε να φάμε ένα κοκορετσάκι. Είναι σαν... Πώς θα τρέξουμε. Σστ. Μιλάς. Σστ. Όχι άλλο. Δεν μιλάς. Σστ. Κράτα, μην το. Η Παναία μου να λελεύω τα χώμα στο κουπατό. Τι ήταν αυτό που έκανα, ρε παιδιά. Αγόρι μου, αυτή τη φωνάρα θα βγάλουμε τρελά λεπτά εμείς οι δύο. Παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αλλά κερδίσαμε. Που ζούμε είναι μοναδικές! Μάγκες, ρε, δεν θέλω να ρίξω τον ενθουσιασμό σας, αλλά σε λίγο βραδιάζει και δεν θα το βρίσκουμε το δρόμο και εγώ... Ξέρουμε, ξέρουμε! Πεινάς και διψάς! Ναι, προς τα που πάμε...
Α, κατάλαβα. Άντε, γεια. Έλα. Ρε, παιδιά. Κοιτάξτε εκεί, ρε. Χωριό δεν είναι αυτό. Δώστε μας ακόμα μία ώρα, κύριε Λοχία. Μία ώρα, ε. Πέντε μέρες φυλακή θα φάτε, κατσούνι. Ρε, ζήλιδες. Χάσατε από τους γιοντάδες. Δεν τους περιμένουμε εδώ όλη τη νύχτα. Ανεβείτε. Φύγαμε. Ξεκινά. Τι είναι αυτό, ρε μάγκες. Χωριό φαντασμά. Το καφενείο έχει φως. Άντε, πάμε. Γεια σας. Ξεκολλάτε, ρε. Πατριώτη, θα παραγγείλουμε. Αμέσως. Τι να σας φέρω? Εμένα μια σουτζουκάκια με πατάτες, βάλε με και γρήγορα. Πεινάω τόσο που σκοτώνω και άνθρωπο. Δεν έχω σουτζουκάκια. Όχι, ρε γαμώτο. Δεν έχω φαγητό, καφενείο είμαστε. Μόνο κονσέρβες έχω. Φέρε μας τότε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Μάλιστα. Σκουπιστείτε, βρε μαλάκες. Σαν τους καραγκιόζες είσαστε. Είσαστε. Ρε ψηλέ, πώς πάει η επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη τώρα που λείπεις? Η Θεσσαλονίκη είναι δική μας, φίλε. Και αν συνεχίσουμε έτσι, θα μπούμε και σε άλλες πόλεις της Μακεδονίας. Ναι, ρε, φάτε τους όλους, ρε. Ρε, παιδιά, δεν την κάνουμε σιγά σιγά να αφήσουμε και τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Τι δροστάμε? Τίποτα, τίποτα. Όχι, φίλε, μην κάνεις τέτοια. Κάτι τέτοια έκανα κι εγώ και τώρα χρωστάζω όλο τον κόσμο. Έλα, ρε πλούσιε, βγάλε ένα πενιντάρικο και δώσε στον άνθρωπο να κεράσει όλο το μαγαζί. Ξυλό σου. Έλα, πατριώτη. Εδώ σε έχω. Ωραία, Μίτσο. Μπήκε η Τουρκία στην Ευρωζώνη. Αυτό ένιεξε τώρα. Σπάσαμε πολύ. Να σε ρωτήσουμε. Το στρατόπεδο των καταδρομέων. Ξέρεις προς τα πού είναι? Πάτε το δρόμο ίσα κάτω μέχρι την παραλία, στρίβετε δεξιά, συνεχίζετε παραλιακά και θα το βρείτε. Εντάξει, παλικάρι. Ευχαριστούμε πολύ. Δεξιά, είπες το. Δεξιά, δεξιά. Ξέρεις, παλιά, μόνον οι θεούσες σπούδαζαν στη θεολογική. Η Μαρία τελείωσε με άριστα. Αχα. Βέβαια, μεγάλωσε σε ένα χριστιανικό περιβάλλον με ηθικές αρχές. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Ο μπαμπάς πάντα υπερβάλλει. Με την Ελένη έχουμε πρόβλημα. Αντίθασο, παιδί. Θα μπορούσε να γίνει ένας άριστος καταδρομέας. Με συγχωρείτε. Μαρία, έλα πάνω που σε θέλω. Τώρα. Τώρα. Μα συγχωρείτε.
Μην τρέχετε, ρε! Με φούσκωσαν το στομάχι, γίγαντες! Θα ήθελα να βλέπα τον Μίχα και τον Κατσούνι όταν τους έριχνε τη φυλακή ο Καρασαβίδης. Φάτινα τώρα, αγόρι μου, και πάρε και την πεντάρα σου για να μάθεις να τα βάζεις με τους... επίλεκτους I4. Σωστός! Ρε, παιδιά, τι είναι το I4, ρε? Η Ιώτα 4 στα αγγλικά, ρε Τεό. Αυτό είναι το I4. Καλό! Αυτό είμαστε εμείς, ε! I4! I4, let's go! Η δική μας είναι, ρε! Πρέπει να μας ψάχνουν ακόμη. Ρε, τώρα που δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι, να τις πιάσουμε εμείς. Μέσα, ρε. Βασάνι, I4. Εσύ δύο πηγαίνετε από εκεί. Εμείς πάμε από εδώ και εσύ ψηλέ, κάτσε πάνω για να μας καλύψεις. Απ' το ίδιο μαγαζί ψωνίζουμε, ρε φίλε, τι ήθελες να είναι? Ρε εσείς, μη χαλαρώνουμε, ρε, μπορεί να έχουν κι άλλα όπλα πάνω τους. Έχει δίκιο, ρε. Take off your clothes, ρε. Hey, you don't have the right to ask this. Αλλάζει. Τι θα τους κάνουμε αυτούς, ρε? Θα τους πάμε στο στρατόπεδο. Τι λες, ρε? Αν γίνει αυτό θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή αυτό που θέλουν όλοι οι στρατόκαυλοι, Τούρκοι και Έλληνες. Why do you have Turkish flags on your helmets? We are in our country now. And we can put any flag we want. All right? We won't give you the bill. Αυτό είναι. Ήρθαν να φωτογραφηθούν με τη σημαία τους για να κερδίσει μια επιπλέον κίνηση ο δικός τους. Αφού θα για φωτογραφίες, θα βγάλουμε φωτογραφίες. Say Greece. Thank you, guys. At least give us our guns. You know what happens if they see us without guns. Ας μην το παρακάνουμε. Αδειάστε τα όπλα και δώστε τα. Hey, guys! Next time, please come only like tourists. Thank you! If you come to Turkey, I have taverna and rooms to let. Ask for Gulbachi, and you will be my guest! Άλτιση! Ωπα ρε μεγάλε που δεν μας γνώρισες! Ουστό διάλογο έστερε στραβάτια! Ο Καρασαβίδης θα έχει πάρει στο κρανίο! Άμα σας βρει θα σας πηδήξει! Και... φοβάσαι μη σου φάμε τον κόμενο. Σε ψάρωσα απότομα βλέπω, ε. Καλά, καλά θα τα πούμε. Για περάστε σιγά σιγά. Έλα, έλα. Στριφτέ, τι κάνεις εκεί, ρε? Τι να κάνω, ρε, το βλέπεις. Την παλεύω. Πού το βρήκες αυτό, ρε? Λίγο ακόμα ήθελα και θα σας έβγαζα λιποτάχτες. 5 μέρες τον καθένα σας γιατί είστε αδικαιολογήτως απώντες από το στρατόπεδο. Μα κύριε Λοχεία, εσείς μας διατάξετε να κρυφτούμε για 4 ώρες. Δεν μας είπατε πότε να επιστρέψουμε. Ώστε εσύ είσαι ο έξυπνος της παρέας, ε. Πάρα άλλες 5 λοιπόν, γιατί δεν γουστάρω καθόλου τους έξυπνους. Κι εγώ είμαι έξυπνος, κύριε Λοχεία! Και εσύ άλλες 5! Κύριε Λοχεία,
ασόλιον των χωρίων, ο πιο έξυπνος εγώ είμαι. Και εσύ άλλες πέντε! Κι εγώ κυλοχεία! Εσύ τι ρε! Κι εγώ είμαι έξυπνος. Πήρα το λέω Ερμέη. Μέη. Με άλφα. Και εσύ πέντε! Άλλες πέντε! Εσύ ρε! Μίλα ρε! Είσαι κι εσύ έξυπνος! Εγώ ήμουν βλάκας, κύριε Λοχεία. Έτσι. Αλλά τώρα που γνώρισα αυτούς εδώ, έγινα κι εγώ ξεφτέρι. Εσύ θα φας 10 λοιπόν. 10! Κι αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψατε, κάνετε μεγάλο λάθος! Μαζί μου ασχολείσαι, πόσο μαλάκας είσαι, κι αν όντως δεν γουστάρεις, σου δείχνω τι να πάρεις. Τι έγινε, ρε! Αργήσατε. Και δεν σας φυλάξαμε και φαγητό. Δεν πειράζει. Φάγανε δεκάρας και χορτάσανε. Κι εσείς όμως δεν μείνατε νηστικοί. Κάτι για πεντάρες άκουσα. Εγώ, αδελφούλα, θα τη σβήσω. Εσύ και οι φίλες σου θα στάξετε. Αν κατέβεις αυτά τα βράχια χωρίς εξοπλισμό, πέθανε. Εσένα μαλακισμένο, θα σε σκίσω. Πήρε. Τσούρε. Πάρε. Φυγά. Έλα εδώ. Η αστυνομία είπε πως μπήκαν στο καφενείο του χωριού, έφαγαν ήπιαν, πλήρωσαν με ευρώ. Ένας μάλιστα σε άπτες στα ελληνικά είπε πως θα πάρουν μέχρι τη Μακεδονία. Πρέπει να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να δώσουμε στον Ομάρ ένα καλό μάθημα. Ήρθε η ώρα να καταλάβει τι πάει να πει στρατηγική αντιμέτρων και ασύμμετρος πόλεμος. Κάτι σκέφτεστε, κύριε Δικητά. Θα μπούμε στο στρατόπεδο του Ομάρ. Μέσα στο σπίτι του. Και θα τον τραβήξουμε φωτογραφία την ώρα που κοιμάται. Πάρα πολύ καλό, κύριε Δικητά. Ταπεινός θαυμαστής σας, Χάρης Καμένος.
Μωράκι. Κι άλλο μωράκι, Αλέξανδρε. Με τόσο μωράκι πρέπει να είσαι πολύτεκνος, αγόρι μου. Καληνύχτα, παπά. Τι κάνουμε τώρα? Μην ανησυχείτε. Σε λίγο θα φύγετε. Μπορείτε να φύγετε. Σε παρακαλώ. Αρκετά. Please, be careful. Keep me good. I have ipsophobia. Δεν πάθαμε την μπαλάλα. You will see. Love and danger. It's so sexy. Να μιλήσουμε και θα σκοτωθούμε, έργα μου το. Πού είναι ένα θέμα. Το έφταει ο άνθρωπος για να γαμίρε. Make love to me, my extreme boy. Ε, αν δεν τη βγάζαμε θα μας πιστεύατε. Ο Παθανασάκης. Για φέρε να τη φορτώσω. Τι ήθες? Η αποστολή ακυρώνεται. Τι είναι αυτό? Ο Τούρκος το έστειλε. Λέω τώρα μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ομάρ. Έλαβε και αυτό σε ένα ίδιο email. Ήταν μια φωτογραφία που έδειχνε τους λοκατζίδες του με τα σόβρακα. Από πάνω. Κάτσε κάτω. Συγγνώμη. Από πάνω, συνέχισε. Και τα δύο email είχαν το ίδιο απειλητικό μήνυμα. Στα αγγλικά. Έλεγε πως αν δεν σταματήσουμε αμέσως αυτό το παιχνίδι, θα διαρρεύσει τον τύπο φωτογραφίες και υλικό που μπορεί να καταστρέψει την καριέρα μας. Υπογραφή Intelligence Forces. I4. I4. Λέω. I4, τι είπα. I4. Ποιοι λέτε να κρύβονται πίσω από όλα αυτά? Τώρα
Αποδείξεις δεν έχουμε, αλλά και ο Μαρ και εγώ πιστεύουμε πως πρέπει να είναι αυτοί. Οι εκδότες. Αυτοί που μας κυβερνούν. Εννοείται τους ακούμε. Ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται πανικός. Ψυχραιμία. Μα τι λέτε ψυχραιμία, την επόμενη εβδομάδα είναι άσκηση. Η άσκηση θα γίνει. Εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Η άσκηση θα γίνει όπως έχει σχεδιαστεί. Θα έρθει εδώ ο Μάρ σαν επίτιμος καλεσμένος. Ο άνθρωπος του ΝΑΤΟ θα καταλάβει ότι έχουμε άψογες σχέσεις. Απλώς πρέπει να σταματήσουμε για λίγο καιρό αυτό το παιχνίδι. Κάτσε κάτω. Έχω καλά νέα. Καλά. Η Μαρία συμφώνησε για το γάμο. Αλήθεια. Στριφτός. Τι έγινε, αγόρι μου, την παλεύεις? Μια χαρά την παλεύω, μη μασάς. Ήπιες μάλλον το μαγικό σου φίλτρο, ε? Μια μέρα ακόμα και μετά, goodbye. Ρε Σωτήρη, από καιρό θέλω να σου πω κάτι, αλλά δεν μπορώ. Αλλά αφού αύριο φεύγουμε από εδώ και σε λίγο απολυόμαστε, πρέπει να σου το πω. Πες το ρε Μίχα, τι είναι. Πρώτη φορά ένιωσα με άνθρωπο τόσο κοντά και δεν θέλω να χωρίσουμε. Τι να θα που λέτε, ζευγάρι είμαστε. Το έχω σκεφτεί και αυτό. Πολύ θα ήθελα να βρίσκα μια γυναίκα σαν και εσένα. Τι ρε θα που λέτε. Ρε μαλάκα, είσαι αδερφή και μου το έκρυβε. Ο Μίχας αδερφή. Σκάσε. Τι λες, Κατσούνη. Θες να πάω να πλακώσω τους γιατάδες στο ξύλο. Καλά. Ηρέμησε. Πλάκα έκανα. Ναι. Έλα, ουα. Μετάθεση. Πώς δεν χαίρομαι, βρε παπά. Φυσικά και χαίρομαι. Αθήνα σου ζήτησα. Αθήνα μου κανόνισες. Αντίο. Γροθιά ενωμένη μπορεί να σβήσει ο ήλιος, μα η φιλία μας μένει πιο δυνατή και πιο μεγάλη από μέρα σε μέρα. Ξυπνάει τις αισθήσεις σαν μπουκάλι με θέρα. Γαμώ το πόη μου, γαμώ. Τι έγινε ρε ψηλέ. Ηρέμησε ρε. Δεν αντέχω άλλο, γαμώ το. Θα το σκίσω. Άρα ξέρετε, να σε λίγο έμεινε να... Θα το κάνω εγώ αν είναι σιγά. Με το καμένο ρε να μου τη φέρει. Τι λέει ρε. Ποια. Η Μαρία ποια άλλη. Θα το παντρευτεί, θα το δείτε. Έλα ρε Θανάση. Μια μέρα έμεινε και φύγαμε. Θα μας στείλουν σε μονάδες. Ποιος ξέρει που θα πάει ο καθένας μας. Και θα χαθούμε έτσι. Αυτό ήταν τέρμα η παρέα μας. Και μου μπήκε και μπολιά στο μάτι. Οχ, αυτοί μας λείπανε τώρα. Τι έγινε? Δεν τελειώσατε ακόμα? Το ξύνουμε. Κάτι παλουκάκια μας έμεινε. Και τελειώνουμε. Λοιπόν. Λέγαμε εδώ με τα παιδιά πως μια και θα μας φύγετε μεθαύριο και δεν σας κρύβω ότι στενοχωρηθήκαμε λίγο. Είπαμε να σας κάνουμε ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Ε, τι λέτε? Πρέπει να τα βάλεις, ε! Παράκι!
σπαράκι! Πάσα! Θα πεθάνει πολύ εδώ! Θα το κορμάκι! Για να θυμάστε, αδελφούλες, πως μαγκές τους λοκατζίδες δεν περνάνε. Ε! Πάμε, ρε! Αφού θέλετε πόλεμο, θα τον έχετε. Ανακεφαλαίωση. Ποια είναι η άσκηση? Όταν ο γάμος φτάσει στη μέση, γίνονται οι πρώτες εκρήξεις. Οι γιωτάδες βοηθούν τον κόσμο να αποβιβαστεί και να εισέλθει στο τόλ. Οι καταδρομείς μυστικά εισχωρούν στο τόλ και κατά τη διάρκεια των περιμετρικών εκρήξεων βοηθούν τους πολίτες να εξέλθουν σώοι και αυλαβείς. Ποιο είναι το δίδαγμα της άσκησης? Ναι. Ο στρατός σώζει. Μπράβο, Μίχα. Λοχεία. Κατανοητό. Προσοχή, Κατσούνη. Σε σένα μιλάω. Προσοχή στα εκρηκτικά περιμετρικά του τόλ. Μην τυχόν συμβεί το παραμικρό, θα σας φάω ζωντανούς. Καταλάβατε? Τι κάνουν αυτοί, μας το παίζουν κομμάτια. Όποιος το βράδυ περπατά, λασπές πατά σχεδόν πάντα. Πέντε γιοτάδες που νομίζουν ότι είναι ο Ράμπο. Μοιάζουν καρναβάλια που χορεύουνε μάμπο. Πού το ξέρεις ότι είναι εδώ, ρε? Αφού εδώ σκάβανε. Μαλάκες! Αν μας πιάσουν, τη βάψαμε, ρε. Σκάσε και σκάβε, ρε. Οχ, καλώδιο! Και πάλι μου μυρίζεται γκάφα. Σκάψτε πιο βαθιά με τα χέρια μονάχα. Στις τρύπες που ανοίγετε θα πέσετε μέσα. Κι εγώ θα σας πατήσω σαν να είμαι η πρέσα. Αλεξάκη, κοίτα να μας κλαίνει οι μανούλες μας. Έλα, δεν τους έβλεπα όλη μέρα. Είναι το πράσινο. Με το πράσινο. Και το ροζ... Ή το ροζ με το πράσινο και το πράσινο με το ροζ. Ω, κατάλαβα. Λοιπόν, θα το κάνουμε. Όπως και να έχει, θα το κάνουμε. Και ο Θεός βοηθός. This is very danger, okay? This is why I like it. Risk. If we wake up, θα γαμούνε μας. Huh? Understand? No. They fuck us. Yes. What am I? The fantasy of every woman is a tent full of commandos. Δεν πάθαμε την τρέλη, Παναγία. Please, Παναγία. Ρε μαλάκα, την παίζεις που την παίζεις. Πρέπει να κάνεις και τη γυναικεία φωνή.
Welcome, my friend Omar. Nice to see you, Theophilo. I hope everything goes well today. He's coming. This is Mr. Zablonsky from the NATO headquarters. This is the commander of the unit, Lieutenant Colonel Theophilo. Very nice to meet you. Nice to meet you, sir. His opposite number, Lieutenant Colonel Arug. Nice to meet you, sir. I am very glad to be here and very anxious to see your wedding in the Mediterranean. Wedding in the gym. We hope like it. He knows everything. Almost. Let's go. We have a lot to talk about. Δημήρια! Προσώ! Τι! Είμαι Ανάς. Δεκανέας Κατσούνης. Διατάξτε! Τοποθετήσατε τα εκρηκτικά. Πάρε στην κυριολογία! Στα σημεία περιμετρικά του τόλ. Όπου μας έχετε υποδείξει! Η κομπάρση έτοιμη. Όλοι σε θέση, κυριολογία! Παίρνουν και αυτές μέρος στην άσκηση. Για να μας κάνουν έκπληξη. Αν στραβώσει μαλάκια σε αυτό που κάναμε, θα γίνει χαμός, ε. Τίποτα δεν θα γίνει. Συνεχίζουμε όπως είπαμε. Αν υπάρχει κάποιος που φοβάται και δεν θέλει, να το πει τώρα. Με κοιτάς, ρε. Εγώ δεν ξέρω από ιδεολογικά που λες, αλλά τη γουστάρω την όλη φάση. Μαγκές, και να το έχουμε μετανιώσει τώρα δεν αλλάζει. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Οκ. I for power, πούστη μου. Δημηρία! Προσώ! Χε! Χιαστή! Κλείνεται επί δύο αξιών! Εμπρός τροχάδιν! Μάρς! Ένα, δύο! Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να παρευρεθείτε εδώ. Την άσκηση που θα δείτε την ονομάζω «Χάμος στο Αιγαίο». Σκοπός της να δείξει παραστατικά τους κινδύνους που κρύβουν οι διάφοροι πολιτικοί γάμοι όταν δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενοι από τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των χωρών. Μπορούν να καταλήξουν σε καταστροφή. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα σύνορα υπάρχουν για να χωρίζουν τους λαούς, όχι για να τους ενώνουν. Λογαγέ! Αρχίζουμε! Βάλω και στο μαγαζί. Θες μια τζούρα να την παλέψεις. Είχες δίκιο να μου θυμώσεις. Κοίτα πώς έγινε, για χάρη σου. Περίεργα φαίνεσαι. Βρε μωράκι μου, σε παρακαλώ. Να, κοίτα τι της έστειλα. Δεν θέλω. Κοίτα. Χαχαχαχα.
σας παρακαλώ, το σενάριο της άσκησης έχει αλλάξει. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να ακολουθήσετε εμάς. Γρήγορα! Τώρα. Πως οι κομπάρες πρέπει να μείνουν μέσα. Ο κόσμος έπρεπε να ήταν μέσα και αυτά έπρεπε να ήταν έξω. Χριστόβαλα αυτά μέσα! Εκρηκτικά θα ξεφύγουν. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Σαν γάργαρο νερό που τρέχει τώρα τις βρύσεις. Θυμός που ξεχυλίζει στο μυαλού τη λεκάνη. Ποιος κρύβεται ποιος πίσω από αυτή την πλεκτάνη. Εσείς λοιπόν το κάνετε τον σαμποτάζ και απλώς ατακτικά, ε? Ποιος θέλει να ξεκάνει και τα βάζει μαζί μου. Ας μάθει πως δεν βάζω εγώ νερό στο κρασί μου. Θέλω την τιμωρία πιο φρικτή και μεγάλη. Σαν τη Σαλόμη με του βαπτιστή το κεφάλι. Τώρα κλείστε μου το στόμα. Σε βούρκο. Να χάσω από τους γιοτάδες ή να χάσω από τον Τούρκο. Αν τους τιμωρήσω θα το μάθουνε όλοι. Ένας γιοτάς βάζει στον κρόταφό μου πιστόλι. Δεν με νοιάζει τελικά φυλακή αν μου ρίξεις. Ούτε σαγκαρίες αν απόψε με πήξεις. Δεν θα πνίξεις ό,τι νιώθω τώρα εγώ σε νικάω. Σαν το Δαβίδ το Γολιάθ με σφεντό να χτυπάω. Μπράβο! 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 Όλα έγιναν όπως έπρεπε! Αυτό ήταν! Η αποστολή στέφηκε με μεγάλη επιτυχία! Ο εχθρός έφτασε μέχρι τα παράλια! Αλλά οι Έλληνες! Αυτή εδώ η μυστική καταδρομής κατόρθωσαν να τον αναχαιτήσουν και να σώσουν τους αθώους πολίτες! Ναι! Αν και τα εκρηκτικά ήταν μόνο κρότου και λάμψης, τώρα καταλάβατε τι πάει να μην πόλεμος! Και τώρα θα τρέφετε μεγαλύτερο σεβασμό για εμάς που ζούμε μια ολόκληρη ζωή μαζί του. Άλλο ένα χειροκρότημα για όλους αυτούς και για τη γενναιότητα που δείξατε γαμημένα. Γαμημένα. Νομίζεις πως μπορείς να γλιτώσεις. Σε γελάσανε ποντίκι, θα πληρώσεις με δόσεις. Πάρε γόμα ή μπλάνκο, φυλακές για να σβήσεις. Και σφουγγάρι με χλωρίνη το βεσένα για λύσεις. Το κεφάλι ψηλά, το κορμί τεντωμένο. Η πατρίδα σε καλή, σε ζητά φωσιωμένο. Να έχεις κότσια γερά, να τιμάς με ανδρεία. Όπως κάναν οι προγόνοι πολεμώντας την Τρία. Και όταν πιάσουν τα κρύα, θα σε τρέξω ποντίκι. Θα σε στείλω στα λοκ, να σε φάνε η λύκη. Αραλίκη, κομμένα τα αστεία μαζί μου. Θα βαράς προσοχή όταν ακούς τη φωνή μου. Τη δική μας καταλάβατε που πήγαν? Δεν κατάλαβες, ρε Θοδωρά. Ο άνθρωπος ό,τι κάνει, το κάνει για δύο λόγους. Ή για να πηδήξει. Ή για να πηδήξει καλύτερα ακόμα. Αν τον αφήνατε τον άνθρωπο να πηδήξει, θα ήταν καλά. Αλλά δεν τον αφήνετε! Δεν τον αφήνετε!
αυτό το καλώδιο από τα κρυκτικά, μωρό μου. Με ενοχλεί, θα το τραβήξω. Όχι! Ρε ψηλέ, κι άλλοι θέλουν να πηδήξουν, αλλά δεν το κάνω τόσο μεγάλο θέμα. Εγώ φταίω που έχω εκρηκτικό ταπεραμέντο. Μη ψάχνεις για βίσμα, δεν γλιτώνεις το πλήσμα. Ο στρατός ψάχνει άντρες να έχουν κότσια και πείσμα. Να έχουν πόη δυο μέτρα και ποτήκια πρισμένα. Όχι άλλους γιοτάδες με τα αυτιά κρεμασμένα. Κάτι μου μυρίζει. Ο γαμπρός. Η Παναία. Πού πάμε τώρα ρε παιδιά? Αν μας βγάλει απέναντι, πώς είπαμε τι λένε την ταβέρνα του. Δεν αντέχω, δεν την παλεύω με τίποτα μου να μη σ' έχω. Μέρος μετράω, αντίστροφα, καλιά σου τρέχω. Μακριά και πέρα απ' τα σύνορα, κοντά σου δεν αντέχω. 300 μοίρα και σήμερα. Δεν αντέχω, δεν την παλεύω με τίποτα μου να μη σ' έχω. Μέρος μετράω, αντίστροφα, καλιά σου τρέχω. Μακριά και πέρα απ' τα σύνορα, σου δεν αντέχω. 300 μοίρα και σήμερα. Και να τη στιγμή μεγάλης αλήθειας, εκεί που πάντοτε χρειάζεσαι μια χείρα βοήθειας. Εκεί που χρειάζεσαι στα αλήθεια τους φίλους. Εκεί που συνηθίζεις να κοιμάσαι με ψήλους. Εκεί που σου μαθαίνουν να αγαπάς την Ελλάδα. Εκεί που μεσημέρι πάντα τρως φασολάδα. Εκεί που ξενυχτάς όσο οι άλλοι κοιμούνται. Εκεί που οι χούντες συνήθως γεννιούνται. Δεν αντέχω, δεν παλεύω με τίποτα μου να μη σε πω. Μέρος μετράω, αντίστροφα, καλιά σου τρέχω. Μακριά και πέρα απ' τα σύνορα. Και σήμερα!